Στον απόϊχο της φωνικής κακοκαιρίας στην Ανατολική Κρήτη και με την εμπειρία προηγούμενων ετών, το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στα Χανιά αξιολόγησε εξ αρχής τα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, διαπιστώνοντας πως η πρόληψη δεν είναι ποτέ αρκετή. Αποφασίστηκε ωστόσο τακτική παρακολούθηση της εικόνας ποταμών και ρεμάτων, πρωτίστως σε επικίνδυνες περιοχές. Φαινόμενο όπως αυτό που είδαμε πρόσφατα στην Αγία δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, τόσο έντονο και σε τόσο λίγο χρόνο και σε μια μικρή σχετικά περιοχή. Ωστόσο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τα μέτρα μας. Έχει γίνει προγραμματισμός, έχουν γίνει καθαρισμοί, συνεχίζουν να γίνονται καθαρισμοί. Έχουμε δημιουργήσει, όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα, έχουμε επιφυλακή στο Δήμο Χανίων, που αποτελείται και από συνεργεία του Δήμου, αλλά και από συνεργεία των εργολάβων, για να μπορούμε να έχουμε άμεση επέμβαση. Από την πολιτική προστασία Χανίων έχει γίνει χαρτογράφηση των περιοχών που απειλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα και οι παρεμβάσεις είναι στοχευμένες. Αγία Μαρίνα, Σούδα, Λιβάδια, Κατσιφαριανά είναι οι περιοχές του Δήμου Χανίων στις οποίες έχουν επανειλημμένα καταγραφεί πλημμύρες. Η Σούδα ανέφερα ότι είναι πολύ σημαντική γιατί εκεί πέρα καταλήγουν όλοι οι παραπόταμοι του νομού Χανίων, του Δήμου Χανίων, συγγνώμη, από τον Αγιάννη, από τα Τσικαλαριά, από παντού καταλήγουν όλοι στο Μωρόνι. Από την αντιπεριφέρεια Χανίων που έχει την ευθύνη καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων εκτελούνται εργασίες καθαρισμού στην Κήτη του Κερίτη και σε άλλους ποταμούς της περιφερειακής ενότητας. Ξανενεργοποιήθηκαν τα μνημόνια εργασίας με εργολάβους σε όλο το εύρος της περιφερειακής ενότητας, είναι περίπου 20 τον αριθμό, για να μπορούμε να έχουμε γυριστές και μηχανήματα όταν συμβεί κάτι εκτάκτος, για να μπορούμε να απελευθερώσουμε δρόμο, να απελευθερώσουμε κάποιο αυτοκίνητο ή κάποιο σπίτι στο οποίο κινδυνεύουμε νερά κλπ. Από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία χρόνια, έχουν εντοπιστεί και από την πολιτική προστασία της αντιπεριφέρειας και έχουν χαρτογραφηθεί στην περιφερειακή ενότητα Χανίων τα προβληματικά σημεία. Και μάλιστα έχουμε προσυμφωνήσει και κάποιες προληπτικές ενέργειες που πρέπει να γίνονται στις εκβολές των ποταμών. Στις νέες παρεμβάσεις που αποφασίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας είναι ο έλεγχος των παραποτάμιων αρτηριών μετά από κάθε κακοκαιρία, προκειμένου η συσσόρευση φερτών υλικών να μην λειτουργεί επιβαρυντικά κάθε φορά. Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός Αυστριακού τουρίστα στην Αγία Ρουμέλ Χανίων, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος σε δύσβατη χαράδρα ολόκληρη τη νύχτα. Αν και χθες το απόγευμα οι διασώστες τον είχαν προσεγγίσει, εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της επιχείρησης. Οι διασώστες παρέμεναν όλη τη νύχτα σε επαφή μαζί του και η επιχείρηση ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας. Οι προσπάθειες εν τέλει απέδωσαν καρπούς και ο επισκέπτης είναι καλά στην υγεία του. Επέστρεψε στην οικογένειά του.